Σκοτσέζοι κοντούζοι βάρος χιλιάδων νέων που ψάχνουν κολέγιο να σπουδάσουν ή φοιτούν ήδη σε κάποιο από αυτά. Πάγωσαν σήμερα μαζί με τον νόμο για τα κολέγια. Τα πράγματα πάνε συνέχεια πίσω και υπάρχει μια τραγική καθυστέρηση στην αναγνώριση αυτή. Το Υπουργείο, αν και μπορεί, δεν ορίζει νέους εκπροσώπους στη θέση των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ που παραιτήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου των Κολεγίων. Είναι το άλοθη για να αφήσει στην άκρη την καυτή πατάτα των κολεγίων, κάτι που εξυπηρετεί το προεκλογικό κλίμα. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε χρονικά. Η Επιτροπή πρέπει να συγκροτηθεί και να κάνει κανονικά τη δουλειά της. Όσος χρόνος χρειαστεί. Εάν χρειαστεί ένα μήνα, εάν χρειαστεί δύο, αν χρειαστεί μία εβδομάδα. Και αρχίζουν οι εγγραφές και θα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά. 15-20 χρόνια τώρα λειτουργούσαν τα κολέγια πώς λειτουργούσαν. Η καθυστέρηση δημιουργεί χιλιάδες ομήρους. Τους νέους που δεν ξέρουν αν το κολέγιο στο οποίο σκοπεύουν να εγγραφούν αύριο θα υπάρχει. Ούτε ξέρουν αν σε μερικούς μήνες θα ψάχνουν άλλο για να μετεγγραφούν. Ο Γερμανός, για παράδειγμα, ο οποίος σπουδάζει στην Αγγλία, γυρνάει και δουλεύει κανονικά στο δημόσιο τομέα της Γερμανίας. Και το αντίστοιχο με άλλες χώρες. Εμείς δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Τι θα λένε λοιπόν από αύριο οι υπεύθυνοι των κολεγίων σε όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν? Αν μιλάμε για καθυστέρηση 3 μηνών, τα μαθήματα ξεκινάνε 15 Οκτωβρίου, άρα οι εγγραφές των φετινών σπουδαστών θα γίνουν με το καθεστώς που ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 1989 μέχρι σήμερα. Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που μπλόκαραν την νομιμοποίηση των κολεγίων ρίχνουν όλα τα όπλα στη μάχη. Θα κατεβείτε στους δρόμους? Αν χρειαστεί, ναι. Ναι, αν χρειαστεί, ναι. Εμείς διαφωνούμε στην άκρητη ανωτατοποίηση αυτών των μεταλλικιακών μορφωμάτων. Μέχρι στιγμής έχουν δοθεί άδειες ίδρυσης, όχι όμως λειτουργία, σε 41 κολέγια, από τα οποία έχουν ελεγχθεί μόλις 18.